ζωή είναι ωραία όταν έχεις μια νέα ιστορία να πεις. Όταν έχεις κάτι καινούριο να μάθεις. Φέτος θα συναντάμε ανθρώπους και θα ακούμε τις ιστορίες τους. Γιατί ποτέ δεν μαθαίνεις μιλώντας. Μαθαίνεις ρωτώντας. Πιο αστείο κορίτσι του κόσμου. Η απόφασή της να σπουδάσει υποκριτική την οδήγησε σε μια ξέφρενη διαδρομή με απρόσμενη επιτυχία. Ξαφνικά, στη Μαλαισία, έφτασε κοντά στο θάνατο. Μετά τη σκληρή και δύσκολη περιπέτεια που είχε με την υγεία της, επέστρεψε δρυμύτερη και στο θεατρικό σανίδι, αλλά και στη ζωή. Ας ακούσουμε την ιστορία της. Κατερινάκη μου, έχεις πιει ρακές. Στάνταρ, όλες ρακές της Κρήτης, δεν ακούγεται. Όχι, μια χαρά ακούγεσαι. Στο είπα και λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συγκουβέντα, αυτή τη συνέντευξη, πάνω σε ένα οικείο σημείο για σένα, ναι. Σε μια σκηνή με τους προβολείς αναμένους. Πάρα πολύ ωραία. Ότι η φωνή σου βελτιώνεται συνεχώς. Ναι, όλα βελτιώνται, απλώς πολύ αργά. Σε σημείο που πιστεύω ότι η παιδιά στα 70 μου θα είμαι μπόμπα. Νομίζω με τη θέληση και το πείσμα που έχεις θα είσαι όπως ήσουν πριν πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω. Λίγο καλύτερα, χωρίς το άγχος και αυτό που με οδήγησε εδώ που είμαι. Είσαι πάντα έτσι μέσα στην καλή χαρά και με αυτή τη διάθεση. Όχι. Διακυμάνσεις όλο αυτό το διάστημα στην ψυχολογία σου. Βέβαια. Και είχα και έχω δικαιώματα. Έχω τρελά νεύρα. Γκρινιάζω, αγχώνομαι. Προσπαθώ να μειώσω το άγχος όσο μπορώ. Απογοητεύομαι, τσατίζομαι. Είμαι στο μπάνιο. Απογοητεύομαι, τσατίζομαι, συγχύζομαι. Φοβάμαι, όλα. Ό,τι δηλαδή, κάνει ένας κανονικός, νορμάλ άνθρωπος. Αυτό το έλεγα στην παράσταση. Με ρωτάει πολλοί κόσμοι, είσαι πάντα έτσι χαμογελαστή και χαρούμενη. Και λέω, όχι, γιατί δεν είμαι ψυχοπαθής. Είμαι νορμάλ άνθρωπος. Απλώς έχω πολύ βαθιά αισιοδοξία. Χαίρομαι, γιατί είναι μεταδοτική. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Έχω την αίσθηση ότι γεννήθηκες με αυτό το χάρισμα, το χιούμορ και το να χαρίζεις απλόχερα αυτή την αισιοδοξία, αυτό το φως. Είσαι ένα παιδί βουτυγμένο στο φως. Αχ, τι ωραίο που το λες. Αυτό αισθάνομαι. Χαίρομαι. Μπράβο, το λάκρο. Λοιπόν, σε προλαμβάνω. Για δημόσιες σχέσεις. Οικειοθελώς το κάνω για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπορεί να γεννήθηκες με το φως, αλλά σου έπαιξε η μοίρα αυτό, η ζωή, δεν ξέρω ποιος, αυτό το περίεργο παιχνίδι, είναι σαν κάποια στιγμή κάποιος να κατέβασε το διακόπτη και να σου στέρεις όλα τα εκφραστικά μέσα, αλλά εσύ δεν το βάλες κάτω. Όχι. Θυμάσαι, όταν ξύπνησες από το κόμμα, είχες μια αίσθηση, έβλεπες κάποιο όνειρο, μια ανάμνηση. Ναι, όλα. Ήταν πολύ ζωντανά τα όνειρα μέσα στο κόμμα και άκουγα ό,τι γινόταν και γινόταν μέρος των όνειρων μου. Οπότε εγώ ήξερα τελείως τι έγινε και που ήμουνα. Και τώρα πες για διακόπτη. Συνέβη το εξής φορό μέσα στο όνειρό μου τη μέρα που σχεδόν πέθανα. Ήμουν πολύ κουρασμένη μέσα στο όνειρο γιατί έκανα γιόγκα, Στέλιο, στο όνειρο. Πολύ γιόγκα. Και με εξάθλησε η γιόγκα. Και πω για ύπνο και λέω, είμαι πτώμα, μεταφορικά. Θα πω για ύπνο και σκέφτηκα, φαντάζομαι να κοιμηθώ τόσο βαθιά που δεν μπορεί κανένας να με ξυπνήσει και να νομίζουν όλοι ότι έχω πεθάνει. Και σκέφτηκα πώς θα του πω ότι απλώς κοιμάμαι, να βάλω τα μπέλα που λέει ζώα, κοιμάμαι, αφήστε με. Και μετά σκέφτηκα, όχι, θα ανοίξω όλους μου τις διακόπτες.
και πήγα σε ένα ταμπλό ηλεκτρικό. Πώς είναι αυτό με θερμοσύφωνα στο σπίτι? Και άνοιξα όλους τους διακόπτες μου και το θερμοσύφωνα και ήθελα να κάνω το όταν ξυπνήσω. Και έπεσες για ύπνο. Ναι, και κοιμήθηκες για πόσο καιρό, τώρα, για πόσο διάστημα? 2 εβδομάδες. Και ήταν, είπα τώρα ξέρω ότι πεθαίνω. Και ήταν εκείνη τη μέρα όλα τα ζωτικά μου ανέβηκαν. Όταν άνοιξες τα μάτια σου, ποιον είδες πρώτη φορά μπροστά σου? Ποια ήταν η πρώτη εικόνα? Ήταν ο πατέρας μου στα πόδια του κρεβατιού, ο μεγάλος μου αδερφός και η μητριά μου. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, οι πατέρες ξαναπατρεύτηκαν, τώρα μητριά. Ήταν αυτοί οι τρεις. Και είστε μια οικογένεια, είναι 2 τα αγόρια, ναι, και εσύ το τρίτο παιδί της οικογένειας, αλλά είστε πολύ ιδιαίτερα άτομα όλοι. Και ναι, όποιος... Έχω νομίζω πως ναι, δεν θέλω να αυτό περί αυτού λόγου, αλλά είναι νομίζω ένας και ένας. Ναι, γι' αυτό βγήκες εσύ τόσο ιδιαίτερη και μοναδική. Είσαι το... νομίζω όλη η σύνθεση αυτή του χιούμορ, της διαφορετικότητας, πυροδότησε αυτό το ταλέντο και γέννησε το πιο αστείο κορίτσι του κόσμου. Ακριβώς έτσι. Αν ήταν το γονείς μου, θα βρίζανε, να το ξέρεις. Θα λέγονται αυτή είναι η πιο αστεία και εγώ δεν έχω ιδέα. Η μάνα σου το λέει αυτό, ότι μικρή δεν ήσουν καθόλου αστεία. Καθόλου. Έγινε κάποιο κλικ και τελικά αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός, ότι η δουλειά σου είναι εδώ πάνω, στο σανίδι και μάλιστα που θέλεις και να λες αστεία. Ο πατέρας μου λέει ότι 9 χρονών γύρισε από το σχολείο και της είπε «Εγώ θα γίνω ηθοποιός». Και είπανε «Μπράβο παιδί μου». Γιατί 9 χρονών μπαλαρίνα, πυροσβέστης, ηθοποιός, αστροναύτης. Και δεν άλλαξε αυτό για χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το πήρε να πω σιγά σιγά. Αλλά δεν ξέρω αν με βρίσκουν αστεία η οικογένειά μου. Με βρίσκουν αστεία πάνω στη σκηνή καμιά φορά. Αλλά στην καθημερινή ζωή ο μεγάλος μου αδερφός είναι πιο αστείος. Εσύ όμως είσαι ηθοποιός και σε βρίσκει αστεία όλος ο κόσμος και αυτό είναι ευχαριστώ, που μετράει. Ευχαριστώ, ναι, ναι. Φοβήθηκες ότι έχοντας περάσει όλη αυτή την περιπέτεια της υγείας σου και έχεις πρόβλημα στην άρθρωση, στην όραση, στο να είσαι σταθερή, χάνονται τα εκφραστικά σου όπλα και ότι αυτό που ενηρευόσουν από 9 χρονών δεν θα μπορέσει να το ξανακάνεις? Ναι, κάποια στιγμή όταν η ομιλία μου χάλασε τελευταία και πολύ αργά, 1 χρόνο μετά. Και όταν χάλασε η ομιλία μου, τα πίνα. Ήμουν εντάξει. Κουτί, τυφλή και μου γυρευκάζε. Είναι δουλειά μου. Τώρα μην βλέπω, όπως λέμε. Αλλά να μην μιλάω, τη φάση. Και μετά ανακάλυψα ότι δεν έχει σημασία ούτε αυτό. Μπορώ ακόμα να κάνω δουλειά μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Το παλεύεις όμως και αυτό φτιάχνει. Και σηκώνεσαι και περπατάς, ναι, και ναι, ναι, η φωνή επανέρχεται, δουλεύει συνεχώς. Όλα σιγά σιγά επανέρχονται. Σου έχεις πάει στα νεύρα που πρέπει να κάνεις φυσιοθεραπείες? Πάρα πολύ, Στέλιο, δεν καταλαβαίνεις. Ποτέ δεν ήμουν φαν της γυμναστικής. Εγώ λατρεύω το κρεβάτι μου και το καναπέλι του αγαπάω με ένα πάθος. Απρίγραπτο. Κατά βάθος όλοι, αλλά... Οπότε ήταν καλύτερη μου κόμμα 2 εβδομάδες. Μετά ξύπνησα να πρέπει από το λαιμό κάτω. Στορκίζουμε. Η πρώτη μου αντίθεση ήταν «Αχ, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα». Ήταν η πρώτη σκέψη μου. Τελικά πρέπει να τα κάνεις όλα από την αρχή. Το αυτό, να βρούμε ένα ψηλό, μελαχρινό, καλογυμνασμένο άντρα που θα σου κάνει φυσιοθεραπείες. Έχω άπειρους πλέον. Δεν είναι κίνητρο αυτό? Είναι πάρα πολύ. Η σεξουαλική παρενόχληση που τρώνε είναι ατελείωτη. Και με βοηθάει πάρα πολύ. Τους την πέφτω συνέχεια και αλληλείτα. Η υπομονή τους είναι θηριώδης. Είναι καταπληκτική όλη του. Αντιστέκονται ή πέφτουν. Νομίζω ότι είναι
Είναι πολύ αφροδισιακό το χιούμορ. Ένα έξυπνο μυαλό μπορεί να νικήσει το πιο σεξι μπούστο ή το πιο σεξι κόλο. Κι άμα έχεις και μήλο και σεξι μπούστο, Στέλιο, I'm right, guys. Τρεις άντρες δεν λένε τίποτα. Πείτε κάτι. Τους έχω εκπαιδεύσει, δεν πρέπει να μιλάμε. Πολύ καλά. Σε αυτή την εκπομπή μιλάω μόνο εγώ. Μπράβο, Στέλιο, μπράβο. Νομίζω είναι φουλ επαγγελματίες και κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό είναι συνεργάτες μου. Κατερινάκη, ναι. Παλεύεις με τους έξι γυμναστές, με τις αυστηρές νοσοκόμες, ναι. Τα καταφέρνεις μια χαρά, όλα επανέρχονται. Έχεις και τα πάνω σου, έχεις και τα κάτω σου. Βέβαια. Και δεν σκέφτηκες ποτέ να κρυφτείς, να κάτσεις όχι, στο όχι, σπίτι ποτέ, σου ποτέ, ποτέ. Μέχρι να γίνεις καλά ή όσο τι γίνεται καλύτερα. Τι σημαίνει αυτό, Στέλνη, με τρελαίνει αυτό. Τι σημαίνει μέχρι να γίνεις καλά. Μέχρι να είμαι τελείως καλά, μέχρι να περπετάω, μέχρι να φτιάξω μιλία. Η ζωή συνεχίζεται. Θα κάτσω στο σπίτι μέχρι κάποιος να μου πει είσαι καλά. Είμαι καλά τώρα. Δεν βλέπω πολύ καλά, δεν μιλάω πολύ καλά και προπτάω σαν μεθυσμένη. Βασικά όλα τα κάνω σαν μεθυσμένη, αλλά είμαι καλά. Με τους φίλους μου περνάω τέλεια, τρώω ό,τι θέλω. Κοινωνικοποιούμε τη δουλειά μου, τι κάνω, ταξίδια πάω. Να περιμένεις τη χρυσή στιγμή είναι τεράστια μαλακία, sorry. Μίλα ελεύθερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει η τέλεια στιγμή. Δεν υπάρχει τέλεια στιγμή να αποτρεχτίζει, η τέλεια στιγμή να αρχίσει οικογένεια, η τέλεια στιγμή να αλλάξει δουλειά. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν οι συνθήκες που είναι λίγο πιο ευνοϊκές ή λίγο πιο δυσμενείς. Πάρα από την ευνοϊκή συνθήκη και φύγε, παιδί μου. Σάλπερε, πέτα, πήγε. Είναι μάθημα ζωής αυτό που κάνεις. Είναι θέμα για παράσταση, για νούμερο, θεατρικό. Το κάνω. Σχεδόν το κάνεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέμε αυτό δημόσια, γιατί είναι πολλής κόσμος που περιμένει την κατάλληλη στιγμή και χάνει ευκαιρίες και μένει φεύγει στο περιθώριο. Φεύγει η ζωή σου. Νομίζω και φεύγει η ζωή. Ναι, ο Τζον Λένον είπε η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει ενώ εσύ κάνει σχέδια. Και είναι έτσι. Και επίσης νομίζω τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα είμαστε ακόμα κολλημένοι στο εμβαρνησιακό πάρα πολύ. Το βλέπεις και στη τηλεόραση. Σε βγαίνει καμία γυναίκα, λίγο πιο παχουλή, λίγο πιο αβαφή, λίγο... Όλες, ναι, σπίθος εδώ, ξανθές. Και μου έχουν πει ξανά και ξανά τι δύναμη να τσαλακώνεσαι. Τι σημαίνει και πάλι. Δεν τσαλακώνουμε, εσύ είμαι. Το τσαλακώνουμε σημαίνει ότι έχω, ξέρεις, το σιδερωμένο μου. Και το τσαλάκωμα είναι κάτι κακό. Δεν είναι έτσι. Είναι το κανονικό αυτό. Το κανονικό. Η ζωή έχω... Όλοι έχουμε μέρες που ξυπνάς και λες σήμερα. Σήμερα μάλακα χαμάω. Φυσάω. Θα τρίζουν τα πεζοδρόμια. Και άλλες μέρες που ξυπνάς και λες αρε να είχα μια μπουρκα. Πάνω κάτω όλα. Δηλαδή... Οι μέρες σου πώς είναι όταν ξυπνάς. Είσαι πιο πολύ... Μέσα στο κέφι και την καλή διάθεση. Όχι, δεν είμαι πρωινός άνθρωπος ποτέ. Είσαι άνθρωπος της νύχτας, το είχα ναι, καταλάβει. Ναι, νυχτοπούλη. Το 8 το πρωί ξύπνα για φυσικοθεραπεία. Συχτηριάζω μέχρι να αρχίσουν οι πρώτες ασκήσεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είναι η χειρότερη τιμωρία ότι για να γίνω καλά πρέπει να ασκηθώ. Γιατί? Θέλω το κρεβάτι μου. Καλά ήμουνα. Όλη μέρα το κρεβάτι. Σφίξε λίγο τα δόντια, κάνε λίγο υπομονή και μετά θα το έχεις το κρεβάτι σου όσο θέλεις. Κατερινάκη, όλα αυτά τα είχες φιλοσοφήσει και ήταν απόψεις δικές σου πάντα ή χρειάστηκε αυτή η αναποδιά, αυτή η τρομερή δυσκολία για να φιλοσοφήσεις έτσι τη ζωή, για να πεις τέλος δεν θα αγχώνομαι για μαλακίες. Το τέλος δεν θα αγχώνομαι για μαλακίες έγινε αφού ερώσα. Μέχρι τότε αγχωνόμουν πάρα πολύ η δουλειά και επειδή είμαι ελεύθερη επαγγελματίας
Έχει ένα φυσικό άγχος αυτό. Από πού θα έρθει η επόμενη δουλειά, πώς θα τα πληρώσει, ξέρεις. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά το είχα φτάσει το άγχος μου σε ηλίθιο σημείο. Όπως προφανώς φαίνεται. Και το ότι τέρμα το άγχος, το έχω πάρει απόφαση μετά την αρρώστια. Ακόμα δεν το έχω καταφέρει. Αγχώνουμε ακόμα. Απλώς προσπαθώ να το τσιμπάω όταν αρχίζει για να το βαρέσω τα χαστούκια. Η άλλη μου φιλοσοφία ότι μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλιτήσουμε, την είχαν έκανε. Και τι ονειρεύεσαι, πώς θέλεις να γλεντήσεις τη ζωή σου και πώς θέλεις να είναι τα επόμενα χρόνια? Θέλω να είναι γεμάτο, θέλω πολύ αγάπη. Δεν την παίρνει κανείς στα σοβαρά ή και αν την παίρνει δεν της δίνει τη σημασία που πρέπει. Πιστεύω ότι η αγάπη είναι η αρχή και το τέλος όλων. Ό,τι καλό κάνουμε το κάνουμε από αγάπη και ό,τι κακό κάνουμε το κάνουμε από έλλειψη αγάπης. Οπότε θέλω η ζωή μου να είναι γεμάτη αγάπη και φιλική και στροφική και σεξουαλική. Ευχαριστώ για τον Αγγέλη. Αυτός ψήνεται, νομίζω. Ναι, νομίζω το έχω καταλάβει από τη, ο από τη στιγμή που σε είδα. Ο Γιάννης είναι εκεί. Αυτός με τα μπράτσα που σε κρατάει. Χαλαρά ψήν το Γιάννης. Ναι, το έχω καταλάβει. Και εγώ συμφωνώ. Γιάννη μένω δίπλα το ξενοδοχείο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαι έτσι δοτική με την αγάπη. Πώς είσαι όταν αγαπάς? Είτε φίλο, είτε έρωτα. Νομίζω είμαι λίγο επιθετική στο πώς. Είμαι σαν λαμπραντόρ που σου έρχεται τρέχοντα και επειδή πάνω σου και λέει «Ωωω, ήρεμα, γιούμα, σ' αγαπάω». Νομίζω είμαι λίγο. Είσαι έτσι. Λίγο έτσι. Έχει έρθει η στιγμή που το μετάνιωσες, που είσαι τόσο δοτική. Όχι. Που μοιράζεις το συναίσθημά σου τόσο πληθωρικά. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Δηλαδή και πάλι το να πληγώνεσαι είναι μέρος τη ζωή. Δεν μπορεί να τη βάλει λάδι όλο. Δεν γίνεται. Η ζωή έχει πάνω και κάτω. Και άμα αγαπάς. Και τα καλά της και τα κακά της. Το ότι πληγώθηκε σημαίνει ότι αγάπησες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν πληγώνεσαι ποτέ, σημαίνει είσαι ψυχοπαθής. Συμφωνώ. Και για πες μου κάτι, ευλογημένο μου αστείο κορίτσι. Ναι. Είχες άλλο ένα προνόμιο, να εισπράξεις αγάπη και εκτίμηση απλόχερα. Mm. Είναι αυτό το χειροκρότημα που μπορεί να χάνεται μετά από μία παράσταση, να σβήνει, αλλά εσύ στην καρδιά σου και στα αυτιά σου τα ακούς πάντα. Και το κρατάς αφυλαχτό. Είναι θρέψη για μένα. Δηλαδή, η αντίθεση του κόσμου από τον τελευταίο χρόνο είναι τροφή για την ψυχή μου και λεκτικά είναι απίστευτη η αγάπη του κόσμου και η αντίθεση του κόσμου και βλέπω και πώς, δηλαδή, μ' αρέσει να δίνω τόσο πολύ και το δίνω πίσω και είναι. Είναι μαγικό. Τέλειο είναι. Αυτή είναι η συνθήκη του θεάτρου. Αλλά στην εποχή των social media, ναι, είχες και πάρα πολλά συγκινητικά σχεδόν ένθερμα μηνύματα. Ναι, πάρα πολλά. Ήσουν προετοιμασμένη, το ήξερες ότι ο κόσμος σε αγαπάει τόσο πολύ, ότι σε συγκινεί? Δεν είχα ιδέα. Ήταν πρώτον το stand-up στην Ελλάδα είναι ακόμα σε αρχές. Αν και υπάρχει από το 95, τώρα έχει πάρει τα πάνω του. Και το ότι ο κόσμος με ήξερε ή το ότι ακούστηκε ότι αρρώστησα τόσο πολύ, δεν το ήξερα και το κατάλαβα όταν ήρθα Ελλάδα και τα μηνύματα ήταν απίστευτα. Άσε που δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί τα χέρια μου ακόμα δεν δουλεύουν φουλ και δεν βλέπω καλά, οπότε τα λέω φαντικά και όταν λέω ευχαριστώ πολύ, το κινητογράφι θα σου φτιάξω ένα πουλί και είμαι όχι. Ασχολείσαι μόνη σου με την επικοινωνία, έχεις κάποιο. Προσπαθώ, ναι. Προσπαθείς.
Αλλά έχεις διαβάσει όλα αυτά τα μηνύματα, τα συγκινητικά. Ναι, θέλω να πω ότι τα έχω διαβάσει όλα. Ευχαριστώ τον κόσμο τόσο πολύ. Και αν δεν απαντάω, είναι γιατί είναι τόσο δύσκολο. Και δεν θέλω να σου φτιάξω ένα πουλί. Απαντάς με τις παραστάσεις όμως, με το ότι πήρες την απόφαση να μην περιμένεις πότε θα γίνουν τέλεια τα πράγματα, ναι. Τώρα αυτή την περιπέτεια να την κάνεις κείμενο, να την κάνεις αστείο και να τους πεις με έναν τρόπο ότι είμαι εδώ. Και τι τώρα είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραία το ότι μπορώ να πω σκηνή κουτσί στραβή και σαν μαστρωμένη. Και να κάνω παράσταση. Είναι τέλειο. Κάνεις οικονομία δυνάμεων για να βγάλεις την παράσταση. Έχεις λίγο, μια ναι. Ναι. Κοιμάμαι ένα-δύο ώρακι το μεσημέρι. Έχω πρόγραμμα μικρού παιδιού. Ξυπνάω νωρίς, κοιμάμαι το μεσημέρι, που γεμνούνται το βράδυ. Υπομονή, θα μεγαλώσεις, όλα θα περάσουν. Ευχαριστώ. Για πες μου, αν... Αρπομονώ μετά... να χάσω το Παρθενιά. Γιάννη! Ναι. Αν μετά τις παραστάσεις έρχεται κόσμος να σου εμπιστευτεί πολύ προσωπικά του πράγματα, ότι αντιμετωπίζει ένα οικογενειακό πρόβλημα, ναι. Ότι χώρισε, ότι νιώθει ένα αδιέξοδο. Ναι. Όλοι. Και ναι. Όλοι. Όλοι έχουμε κάτι. Αν όχι τώρα, στο παρελθόν ή μας παίρνουμε στο μέλλον. Δεν είναι λίγο τρελό ότι βλέπεις έναν άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη, αλλά πας να του πεις κάτι που μπορεί να μην το πεις στον κολλητό σου ή στο συγγενή σου και πας να το πεις στην ουσία Κατερίνα Βρανά. Μα γιατί νιώθεις μία σύνδεση, γιατί λέει αυτό πέρασε, να σου πω, κι εγώ αυτό πέρασα. Οπότε... Σε συγκινεί ή σε ψυχοπλακώνει αυτό. Όχι, με συγκινεί πάρα πολύ, δεν με ψυχοπλακώνει καθόλου. Είναι υπέροχο, είναι αυτό που ήθελα, να μην κρυβόμαστε. Γκόμενοι στην πέφτουν, είτε με ένα μήνυμα στο Facebook, ναι. Ή μετά από μια παρα... Ναι. Ναι. Λίγο περίεργο, αλλά ναι. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Και τι εννοείς, και... τέλειο, ένα λεπτάκι, έλβο. Περίμενε να σου πω. Τέλειο, το... για... Το ότι αγόρια με λαχρινά 2 μέτρα με μπράτσα σαν το Γιάννη... Ναι. Στην πέφτουν και δεν μένουν στην εικόνα. Δεν τους νοιάζει το ότι ακόμα η φωνή είναι σαν να έχεις πιει 5-6 ρακές. Ναι. Αν μη τι άλλο αυτό προσθέτει. Και γουστάρουν αυτό το φως που βγάζεις και αυτό το sex appeal. Γιατί έχεις το sex appeal. Ναι, καλά. Έχεις αυτό το μαλλί. Το μαλλί. Που δεν άλλαξε ποτέ. Όχι. Είσαι κοκέτα, εγώ θέλω να το πω, ότι ναι, άλλαξες κουλαρίκια, βάλεις βραχιόλια. Και βέβαια. Πριν την τη συνέντευξη. Έκανα άλλη συνέντευξη πριν με τα ίδια, θα σου έρθω. Σε σέβομαι. Είναι βραδινή εκπομπή. Και λέει το χρυσό του. Δεν εκτιμάς αυτά τα αγόρια περισσότερο. Τα εκτιμάω πάρα πολύ, απλώς πολύ συχνά υπάρχει μια μηχανία ή... Πάνε κατευθείαν στο βρωμικό πάλι, νομίζω, από μηχανία. Και λίγο δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Μου έστειλε κάποιος μήνυμα, μακάρι να μου το καρτζάκι σου να κάτσει πάνω μου. Δεν απαντάς σε αυτό το μήνυμα. Δεν απαντάς, όχι. Αλλά ευχαριστώ. Ξέρεις, είμαι και αυτά ένα είδος αγάπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι είσαι πολύ ρομαντικό κορίτσι. Έχω τις στιγμές μου. Είμαι λίγο απ' όλα. Είμαι και λίγο ρομαντική και λίγο... Έλα, ακούς μαλακίες, πάμε. Έλα, εδώ και τώρα. Και είμαι και λίγο... Αγάπη είναι τα πάντα. Λουλούδι. Αλλά δεν είμαι πολύ του... Τριαντάφυλλα στο κρεβάτι. Κεριά, ναι. Αυτά η μέλα, ήρθαμε να κάνουμε δουλειά, μπες και πάμε, Γιάννη. Λοιπόν, και επειδή δεν θέλω να σταθώ άλλο εμπόδιο σε αυτό τον έρωτα που ανατέλει... Που γεννήθηκε μεταξύ μας, ναι. Στη συνθήκη μιας τηλεοπτικής συνέντευξης, θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω την επόμενη φορά τη συνέντευξη που θα κάνουμε να είναι... Να είναι μία στα όρθια που λένε. Τέλεια. Και αυτά είναι καλό. Στα όρθια είναι... Γιάννη, είναι πολύ καλό.
και να σου επιτρέψω με το Γιάννη να κάνετε ό,τι θέλετε και ό,τι ευχαριστώ ενδεύεσαι. Πάρα πολύ. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστώ εγώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Τι λες, θα έρθεις. Ναι, θα είμαι εδώ. Τέλει. Θα είμαι από κάτω να σε χειροκροτώ. Αυτό. Είσαι για χειροκρότημα και θα είμαστε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.